το CD και το φέρνει ο ίδιος. Το έφερε. Δεν το ζήτησε. Η κυρία Λαγκάρτ το έδωσε σε όλους τους υπουργούς οικονομικών και το πήρε. Δεν το ζήτησε ο ίδιος. Το CD αυτό. Κύριε, δεν μπορούσε να μην το πάρει. Το CD αυτό, κύριε Κολυβά, είναι προϊόν υποκλοπής. Ο Φαρσιανή, ένας μικροαπατεώνας, το πήρε και το πουλούσε, και το πουλούσε στα κράτη. Τα συνταγματικά δικαστήρια Ιταλίας, Ισπανίας κτλ. Είπαν ότι είναι μη νόμιμο αποδεικτικό μέσο. Εν πάση περιπτώσει. Και διώκει το άνθρωπος. Ήρθε εδώ. Τα κράτη βάζουν χρήματα από αυτό το CD. Ήρθε εδώ το CD. Το πρωτότυπο το έχει η Λαγκάρτ. Είναι δυνατόν ή πρέπει να είναι παιδί 2 ετών ο Παπακοσταντίνου τα νομίμως φορολογημένα και τα νομίμως εξαχθέντα των ξαδέλφων του που δεν έχει ένα λόγο αφού είναι συγγενής αλλά δεν είναι συγγενής στην μυθολογία. Ένα ερώτημα θέλω να θέσω και αν μπορεί κάποιος να μου το απαντήσει. Για ποιο λόγο από τη στιγμή που υπήρξε λίστα Λαγκάρτ δεν ήταν τόσο σπουδαία, ήταν προϊόν υποκλοπής επί μήνες ολόκληρος. Ο κύριος Παπακοσταντίνου, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Αχινίδης, όλα τα κυβερνητικά στελέχη έλεγαν ότι δεν υπάρχει καμία λίστα. Και μαθαίνουμε τώρα ότι υπάρχει λίστα Λίχτενστάιν, άλλη λίστα με 52.000 ονόματα. Δώσω... Για ποιο λόγο έλεγαν ότι δεν υπάρχει. Μια λογική απάντηση. Θα σας δώσω την απάντηση, κύριε Κολυβά. Παρακαλώ. Και μας παρακολουθεί ο κόσμος και πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Λίγο να το συντομεύσουμε για να το τελειώνουμε. Η Ελλάδα, κύριε Κολυβά, δεν έχει ούτε φοροεισπρακτικό ούτε φοροελεγκτικό. Μηχανισμό. Για τους μισθωτούς, υπάρχουν, μισθωτούς έχει μια χαρά. Υπάρχουν από το 7 υπάρχει η λίστα Λιχνεστάιν, η λίστα Λουξεμβούργου, η λίστα Ολλανδών, η λίστα ακινήτων στο Λονδίνο, η λίστα Λαγκάρτ και κάνα δυο άλλες λίστες. Και στα Καϊμάν μια δεν λίστα έγινε με οφσό. Από το 2007 δυστυχώς δεν έγινε μέχρι τώρα. Να φωνάξει ο ΣΥΡΙΖΑ με το δίκη του, να φωνάξει αντιπολίτευση. Δεν έγινε τίποτε. Γιατί άλλο οι πολιτικές ευθύνες, επαναλαμβάνω, άλλο οι ποινικές, ορθώς παρατήρησε ο κύριος. Ο Βενιζέλος τώρα, και να τελειώσω εγώ. Γιατί τόσο μένος του ΣΥΡΙΖΑ για τον Βενιζέλο? Πού είναι η ποινικοποίηση? Τι υπεξήγαγε, λέει ο παραπέμπει, για υπεξαγωγή. Ξέρετε τι σημαίνει υπεξαγωγή? Ότι πήρε και το έκλεψε. Ναι. Μα ο Βενιζέλος το παρέδεσε στο ΣΔΟΕ. Από πού το υπεξήγαγε, από τον ΣΔΟΕ? Ο ΣΔΟΕ. Ο Βενιζέλος το παρέδωσε στο ΣΔΟΕ μετά από 10 συνεχόμενα δημοσιεύματα του πρώτου θέματος. Εγώ σας έλεγα. Λοιπόν, εγώ για να τελειώσω. Ο Βενιζέλος ούτε αλλίωσε, ούτε υπεξήγαγε. Αλλίωσε δεν προκύπτει. Ούτε αλλίωσε. Δεν προκύπτει. Ναι, όμως παραπέμπεται. Κάνει πρόταση αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε αλλίωσε, ούτε υπεξήγαγε. Το έδωσε στον Διώτη, έναν έμπειρο εισαγγελέα, ο οποίος έπρεπε να κάνει το καθήκον του. Δεν το έκανε. Τι έκανε? Όχι, δεν το έδωσε ο Βενιζέλος στον Διώτη. Ο Παπακοσταντίνου. Ο Διώτης το έδωσε εκεί, αλλοιωμένο. Διώτη, η βουλευτίνα, δεν ξέρω τι σχέση έχει με τον αυτόν. Πάντως, ο Βενιζέλος κατήγγειλε ότι ο ιδιαίτερος του Σύρι, του Τσίπρα, ο παπάς, πήρε το στικάκι και το έδωσε από τον Διώτη και το έδωσε στην Παξιβάνη. Και γινόταν. Με πολλούς δημοσιογράφους. Και γινόταν πανηγύρια. Η Ελλάδα άλλη λίστα, κύριε. Κύριε Κολυβά. Άλλοι υπεξήγαγαν, άλλοι συκοφάντησαν, άλλοι δυσφήμισαν. Όχι ο Παπακοσταντίνου, ούτε ο Βενιζέλος. Δεν λέω ότι είναι αθώος ο Παπακοσταντίνου. Θα αποδειχθεί το ποινικό μέρος. Πολιτικά όμως πρέπει. Μία τελεία, καθώς μονοπολίσατε το δεύτερο μέρος της συζήτησης. Μία φορά μίλησα. Μα αφού είμαι ο βασικός κατηγορούμενος. Ναι, είστε στην πειρά, προσέξτε, γιατί έχουμε και σε λίγο με αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα μπορεί να πάμε και στην Ιερά Εξέταση. Είχαμε πάλι επεισόδια, να το ενημερώσω. Είχαμε δολοφονία σήμερα τα ξημερώματα ενός μετανάστη. Έχουμε λυπηρά γεγονότα. Άρα καλό είναι και ο πολιτικός πολιτισμός να επανέλθει. Από όπου και αν προέρχεται και ειδικά σε αυτά τα φαινόμενα, σε αυτά τα επίπεδα είναι καταδικασμένη, καταδικαστέα, με σκληρή γλώσσα και χωρίς αστερίξους και υποσημειώσεις. Αυτό είναι το ένα. Αν μπορώ να έχω το λόγο, δείξω. Βεβαίως, εσύ είναι ο κύριος Μορφίδης. Δεύτερον. Θα κλείσουμε τον κύριο Μορφίδη που ήταν ο έτερος. Όπως θέλετε, κλείστε. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, δεύτερον. Ο υπηνιγμός, μάλλον όχι ο υπηνιγμός, η σαφής θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός της χώρας, συγκαλύπτει τη φοροδιαφυγή. Το μόνο που δεν μπορεί να προσάψει κανείς αυτή την κυβέρνηση της συνευθύνης των τριών κομμάτων είναι αυτό το πράγμα. Και θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, ενήργησε άμεσα από τη στιγμή που ήρθε το στικάκι, το CD, τώρα το USB στα χέρια του. Το παρέδωσε εκεί που έπρεπε να το παραδώσει στο ΣΔΟΕ. Όχι μόνο αυτό. Δεύτερον,
Δεύτερον, πέραν της λίστας Λαγκάρτ, υπήρχε και αυτά που είπε ο Βασίλης προηγουμένως, Λίχνεστάιν και αλλού. 54.500 ονόματα. Άλλα. Ελέγχθηκαν άμεσα. Προέκυψαν 17.500 περιπτώσεις που δεν δικαιολογούν τα εισοδήματά τους αυτά τα χρήματα τα οποία έβγαλαν στο εξωτερικό και δεν έχουν φορολογηθεί. 17.500 σημειώματα φύγαν ακαριέα σε αυτούς τους ανθρώπους και έχουν καλεστεί, και νομίζω η προθεσμία είναι μέχρι τέλος Ιανουαρίου, να εξηγήσουν πώς και γιατί προέκυψαν αυτά τα χρήματα στην κατοχή τους. Από εκεί και μετά έχουν, κατά τις πληροφορίες μου, εσείς θα με πείτε καλύτερα σε δημοσιογράφους, πολύ λίγοι προσέλθουν, νομίζω 300-400. Είναι το ποσοστό κάτω από 10%. Από ελάχιστοι έχουν προσέλθει, αλλά είναι απόφαση της κυβέρνησης. Όσοι δεν προσέλθουν, άμεσα θα τους καταλογιστούν αυτά που πρέπει να τους καταλογιστούν. Υπάρχει κάποιο θέμα φορολογικά. Θα το δούμε σε όλες τις μέρες. Να τελειώσω. Άρα λοιπόν, η μάχη με τη φοροδιαφυγή έχει ξεκινήσει. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή στο ΣΔΟΕ δεν υπάρχει προσωπικό για να προχωρήσει με τάχιστες διαδικασίες αυτές τις δουλειές. Και νομίζω ότι εδώ έρχεται αυτό που λέμε με τις μετατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων. Άμεσα πρέπει να ενισχυθούν υπηρεσίες του δημοσίου, οι οποίες είναι πολύ χρηστικές για την ύπαρξη, χρήσιμες για την ύπαρξη των φόρων και αδυνατούν, και να φύγουν άνθρωποι από εκεί, από αυτούς τους περίφημους δημόσιους οργανισμούς που δεν κάνουν τίποτα και δεν έχουν κανένα αντικείμενο, και να πάνε να βοηθήσουν το κυνήγι της φοροδιαφυγής και να κάνουν σωστούς φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς. Νομίζω σωστά στοχεύει η κυβέρνηση και σε αυτό το τομέα. Και για να κλείσω, θέλω να πω ότι το ότι υποφέρει ο κόσμος, το γνωρίζουμε πολύ καλά, το βιώνουμε και προσωπικά και οικογενειακά και στην καθημερινή μας ζωή. Νομίζω όμως ότι τα πρώτα αποτελέσματα ως προς την ευημερία των αριθμών άρχισαν να φαίνονται. Και αυτά όμως έχουν πρακτικό αντίκτυπο. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία γίνονται αυτές τις μέρες, και όλη αυτή η βαβούρα για τη λίστα Λαγκάρτ δεν έχουν προωθηθεί και δεν έχουν προβληθεί ανάλογα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τους καταναλωτές οι οποίοι θεωρούνται ευάλωτοι είτε οικονομικά είτε υγείας, μια σειρά μέτρων προστασίας. Και το πιο, για να το ακούσουμε ο κόσμος και εσείς, είναι ότι μέχρι τον Μάρτιο τέτοιοι ευάλωτοι καταναλωτές, οι οποίοι είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, μεγάλη ηλικία, άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, απαγορεύεται μέχρι τον Μάρτιο η ΔΕΗ να κόβει το ρεύμα. Δεύτερον, προχωράει σε δόσεις εξόφληση λογαριασμών που δεν μπορούν να υπερβαίνουν συγκεκριμένα ποσά. Τρίτον, δεν μπορεί να κόβει το ρεύμα εάν δεν μείνουν από αυτά τα άτομα 6 τουλάχιστον απλήρωτοι λογαριασμοί και αν δεν έχουν ειδοποιηθεί 30-40 μέρες πριν. Είναι ζητήματα που μπορεί να τα μάθει ο κόσμος. Μετά, ξεκινάει από το τελευταίο. Ξεκινάει το πρώτο θέμα που έβαλε η Νέα Δημοκρατία δια της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας στην Ιρλανδική Προεδρία, είναι να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα καταπολέμησης ανεργίας που ονομάζεται Εγγύηση Νέων. Και ήδη κονδύλια από αυτήν τη διαδικασία είναι κοντά σου να έρθουν στην Ελλάδα και να εκπονηθούν μέσω χρηματοδότησης αυτού του προγράμματος καινούργιες θέσεις εργασίας. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να τα λέμε και αυτά όμως. Να κάνουμε μια κουβέντα. Έτσι, στραβό, να λέμε όμως και το καλό. Σε 4 λεπτά πρέπει να βγει. Υπάρχουν κι άλλα, αν θέλετε, άλλη φορά να τα αναλύσουμε. Συγχωρέστε με, δεν έχω χρόνο. Μέσα στην εβδομάδα να κάνουμε μια. Όχι ότι αυτά λύνουν το πρόβλημα, αλλά πρέπει να τα λέμε. Είναι θετικά και πρέπει να τα ακουστούν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Μορφίδη, έχετε όσο πιο σύντομα μπορείτε. Σε 2 λεπτά, παρακαλώ. Να πω ότι επειδή αναφέρθηκε στη ΔΕΗ. Παράλληλα όμως η ΔΕΗ μας έχει τραβήξει και μία αύξηση 10%, έτσι, που αφορά το πολύ περισσότερο κόσμο. Μερικά φτάνει 23%. Και φτάνει το 23%. Προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, ναι, σωστό είναι δείκτη προστασίας για πολύ λίγους ανθρώπους. Αυτό δηλαδή διαφωνείτε με αυτή την πολιτική? Αυτό λέω. Αυτό λέω. Το είπα. Καλό είναι αυτό, ρε παιδιά. Το είπα. Ακούστε με. Λοιπόν. Το έχετε υπόψη σας προφανώς. Αλλά στον περισσότερο κόσμο θα έχει 23% αύξηση. Κάποιοι θα αναγκαστούν να κλείσουν τα μαγαζιά τους. Διαφωνώ για το νούμερο, θα δούμε. Καλύτερα να μην ερχόταν καθόλου, αλλά δεν είναι 23, είναι 10. Λέτε για μάχη με τη φοροδιαφυγή. Πάρα πολύ ωραία. Ανεβήκαμε στο άλογο και τρέχουμε να κυνηγήσουμε τη φοροδιαφυγή. Για πέστε μου λίγο, πώς εξηγείτε τότε ότι απαλλάσσονται τα κότερα πλέον από το φόρο? Και δεύτερον, γιατί καταργήθηκε ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης? Για το θέμα για το κότερα, για να σας προλάβω, λόγω ότι δεν έχετε χρόνο, για τα κότερα θα επανέλθω το θέμα μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Θα επανέλθω.
Λοιπόν, άρα λοιπόν ξεκινάμε. Ξέρω την ιστορία γι' αυτό. Ξεκινάμε με τέτοια μέτρα. Και στον πόλεμο κατά της ανεργίας, δυστυχώς με τέτοια μέτρα πάμε, γιατί οι άνεργοι, εάν μείνουν δύο φορές άνεργοι στα τέσσερα χρόνια μέσα, δεν θα λογίζονται ως άνεργοι. Άρα λοιπόν, με τέτοιους τρόπους, λογιστικούς αν θέλετε, προσπαθείτε να περιορίσετε την ανεργία. Τώρα τελειώνω. Και να περιορίσετε τη φοροδιαφυγή. Είπατε ότι αυτές τις μέρες έχουμε την ευημερία των αριθμών. Δυστυχώς, μόνο την ευημερία των αριθμών μπορούμε να έχουμε. Γιατί την ευημερία των πολιτών αυτής της χώρας φροντίσατε να την καταστρέψετε τελείως. Λοιπόν, ανοίγετε μεγάλο κύκλο. Ανάση, ο κατηγορούμενος στα δικαστήρια έχει τον τελευταίο λόγο. Μία κουβέντα. Όσον αφορά την ποινικοποίηση της δημόσιας ζωής και ποινικές ευθύνες του Βενιζέλου, λέω ότι το ρολόι της δικαιοσύνης αργεί. Η ώρα της έρχεται πάντα. Συμφωνώ. Και απόλυτα. Η αλήθεια κάποτε διαπερνά τη σύγχυση και θωρακίζει την τιμιότητα. Να είστε καλά. Και όπως λέει και ο Ιακώπουλος, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και όπως λέει και ο Ιακώπουλος στα βιβλία, το καιρός γάρε.